Ύστερα από σκληρή εκπαίδευση, ασκήσεις και πορείες, οι νέοι καταδρομείς φέρουν από σήμερα το τιμημένο πράσινο μπερέ και το έβλημα της τόλμης και της νίκης. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο κέντρο εκπαίδευσης μονάδων καταδρομών στο Σταυροβούνι ενώπιον εκατοντάδων συγγενών και φίλων των νεαρών Λοκαντζίδων. Ευχαριστώ! Ο Υπουργός Άμυνας Μιχάλης Γιοργάλας τους απένει με τα εύσημα για την συνειδητή επιλογή τους να υπηρετήσουν τη θητεία τους στις επίλεκτες δυνάμεις. Το ιερό σύμβολο του κάθε Λοκαντζή δεν σας χαρίστηκε. Το κερδίσατε με πολύ κόπο και υδρότα. Και γνωρίζω πως εάν απαιτηθεί θα το τιμήσετε στο πεδίο μέχρι εσχάτων. Ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Γεώργιος Τσιτσικώστας στην ομιλία του και ο διοικητής της Διοίκησης Καταδρομών Συνταγματάρχης Γεώργιος Ιωάννου στην ημερήσια διαταγή του κάλεσαν τους νέους πρασινοσκούφιδες να σηκώσουν την βαρύτητα της σκυτάλη του χρέους προς την πατρίδα και να γίνουν συνεχιστές της ένδοξης ιστορίας των καταδρομών. Ερχόμαστε από τα βάθη των αιώνων και σκοπεύουμε να παραμείνουμε εδώ. Και αυτό θέλει δουλειά. Και αν κάποια στιγμή δεχτήκαμε χτύπημα, είμαστε έτοιμοι να ανταποδώσουμε. Ο εχθρός θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει τη γροθιά του Λοκαντζή. Μπαίνετε σε μια οικογένεια με μεγάλη ιστορία και βαριά παρακαταθήκη. Το πράσινο μπερέ που σε λίγο θα φορέσετε φέρει επάνω του το αίμα των καταδρομέων που κατά καιρούς θυσιάστηκαν. Ακολούθησαν εντυπωσιακές επιδείξεις όπως αναρριχήσεις και καταρριχήσεις, ασκήσεις ακριβίας και δοκιμασίες στο στίβο μάχης.